Κυρία Γαγιώτου. Από σύντομα, το Σεπτέμβριο, από το... Κύριε Πρόεδρε, δεν άκουσα. Από το Σεπτέμβριο, λοιπόν, όταν έγινε η πρώτη συνεδρίαση της, με θέμα της ΝΑΕ, τέθηκε το ζήτημα της μεταφοράς του γκαράζ και του σταθμού μεταφόρτωσης. Εκεί το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε μια ομόφωνη απόφαση. Και θέλω εδώ να πω ότι αυτό υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί κανονικά αυτό το ζήτημα θα έπρεπε να έχει τοποθετηθεί νωρίτερα. Το ζήτημα της παραμονής των σκουπιδιών μέσα στο Άλτσος δεν είναι θέμα που άπτεται μόνο της ΑΕΚ. Το βασικό είναι ένα ζήτημα περιβαλλοντολογικό, είναι ένα ζήτημα πολιτισμού για την πόλη μας. Όταν μέσα στο πνεύμονα της πόλης, εμείς αναποθέτουμε τα σκουπίδια μας. Χρόνια. Άρα, χρόνια. Αυτό δεν λέω, δεν είναι τωρινό. Φυσικά, είναι ένα θέμα πολιτισμού γενικότερα. Και έπρεπε, γι' αυτό είπα ότι είναι ένα έλλειμμα του Δημοτικού Συμβουλίου που δεν το συζήτησε νωρίτερα, αλλά και τις προηγούμενες διοίκησης που δεν το έλυσε. Ναι, το προσωρινό στην Ελλάδα, κύριε μου. Ναι, είναι ακριβώς. Σας παρακαλώ, κύριε Γραμμένη, σας παρακαλώ. Μην διακόψετε. Μην διακόψετε, κύριε Γραμμένη. Περίμενα λοιπόν. Όταν έχει τεθεί το θέμα από το Σεπτέμβριο και όταν έχει πάρθει μια ομόφωνη απόφαση, εν πάση περιπτώσει επιτέλους να έχει ενεργοποιηθεί η διοίκηση για να λυθεί το μεγάλο αυτό ζήτημα. Ερχόμαστε 6-8 μήνες μετά και βλέπουμε μια εισήγηση η οποία είναι τελείως στον αέρα, μια τελείως πρόχειρη εισήγηση και μάλιστα ένα δημοτικό συμβούλιο άρων-άρων. Γιατί τέθηκαν από κάποια site αυτά τα ζητήματα και κάποια παράταξη και μόνο η δική μας έκανε μια συγκεκριμένη πρόταση. Και θέλω να πω εδώ ότι μόνο για αυτό το λόγο γίνεται το Δημοτικό Συμβούλιο, για να λέμε τις αλήθειες. Επειδή στην ερώτηση του δημοσιογράφου κάποια παράταξη απάντησε με πρόταση. Και εμείς δεν λέμε ότι κατέχουμε τη μοναδική αλήθεια, αλλά έχουμε μάθει όταν τίθεται μεγάλα ζητήματα του Δήμου, πραγματικά, σοβαρά, να λέμε την πρότασή μας. Και αυτή άσπισε συζήτηση. Προχωράω στην ουσία λοιπόν. Κάναμε μια πρόταση και είπαμε ότι εμείς μετά από δικές μας έρευνες και αφού υπήρχε ολιγορία της διοίκησης να κάνει οποιαδήποτε πρόταση, βάλαμε κάποιους όρους για να υπάρχει, για να βρούμε μια λύση. Έπρεπε να είναι πολύ μακριά από κατοικημένη περιοχή. Έπρεπε να υπάρχει ένας χώρος μεγάλος για να δεχτεί τα απορριμματοφόρα, το σταθμό μεταφόρτωσης, να υπάρχει εύκολη πρόσβαση των αυτοκινήτων σε αυτό το χώρο, να υπάρχει ένα κτίριο για τους εργαζόμενους που πρέπει να αλλάξουν να βάλουν κάποια εργαλεία, να υπάρχει ρεύμα σε αυτό το κτίριο. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να μιλήσουμε επιτέλους επί της ουσίας. Τι ζητάμε? Γιατί τόση ώρα είμαστε μια ώρα εδώ και μιλάμε επί διαδικασίας. Και εδώ το θέμα συνεχίζει να υπάρχει μεγάλο. Παρακαλώ, μην διακόπτετε. Κυρία Χατζηδάκη, δεν άκουσα καμιά πρόταση. Αν θέλετε, ας τα λέγατε συγκεκριμένα. Μην διακόπτετε, κυρία Χατζηδάκη. Δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο. Παίρνετε το μικρόφωνο και ανοίγετε να μιλήσετε. Έχετε το δικαίωμα να πει ό,τι θέλει. Σας παρακαλώ. Τη στιγμή που δεν σας στείλει, δεν σας αναφέρει την προσωπικά. Λέει την άποψή της. Λέει την άποψή της. Συνεχίζετε, κυρία Γαλλίτα, σας παρακαλώ. Για να κλείσω. Εντάξει κύριε Πρόεδρε, να κάνουν τις διακοπές. Να δέχουνε κάποια στιγμή να ακούνε. Εντάξει τώρα, δεν λοιπόν, θα ακούνε. Όχι, τι θα πει, εντάξει. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Ολοκληρώνω. Άσε με μόνο, Πατελή. Τι άσε με, βρε παιδί. Σας παρακαλώ, κύριε, κύριε Γρετζελιά. Τι λέμε προτάσεις, λέει. Κύριε Γρετζελιά, σας παρακαλώ. Κυρία Χατζηδάκη, από το Σεπτέμβριο, το μόνο που ξέρετε να λέτε είναι ότι έχουμε την ΑΕΚ μαζί μας. Και έρχομαι δεν κάνετε κανένα. Τίποτε άλλο δεν ξέρετε να πείτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η λογική αυτή δεν παίρνει. Η λογική δεν παίρνει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα σταματήσω. Θα το πείσω. Εγώ δεν έφερα κανένα. Μην απαντάτε προσωπικά. Εγώ. Σταματήστε την κυρία Χατζηδάκη και θα συνεχίσω. Ναι, σεβαστείτε κι εσείς όμως. Τι δεν σεβαστώ. Μην αναφέρεστε προσωπικά ούτε για την κυρία Χατζηδάκη. Πέστε την άποψή σας. Πέστε την άποψή σας. Ακούστε κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ. Όποιος ασκεί διοίκηση, αν σέβεται το δημοκρατικό πολίτευμα, πρέπει να δέχεται και την κριτική. Βεβαίως. Αν εδώ πιστεύουν κάποιοι ότι έχουμε ασκούν διοίκηση, αλλά δεν πρέπει να τους ασκούμε ποτέ κριτική, αναφέρονται σε άλλα πολιτεύματα. Έχει σημασία και ο λοιπόν, τρόπος που ασκούν την κριτική. Κύριε Πρόεδρε, τα ξέρετε πολύ καλά. Ξέρω πάρα λοιπόν, πολύ καλά και μην μου κάνετε αντιπολίτευση. Δεν σας κάνω απαντήστε σε αυτούς που διακόπτουν. Λοιπόν, με βάση τα συγκεκριμένα.
κριτήρια λοιπόν, με βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια λοιπόν, και άμα έχει κάποιος πρόβλημα σας μιλήσει, φωνές δεν θέλω να ακούω. Με βάση συγκεκριμένα εμείς βρήκαμε ένα χώρο. Είναι η θέση χαμόμηλο, είναι ένας χώρος περίπου πίσω από τον Ψιλορίτη, κοντά στο ποτάμι, είναι μια περιοχή που έχει ρεύμα, έχει τις προϋποθέσεις που ανέφερα προηγουμένως, είναι χαρακτηρισμένη σαν βιοπά, βιομηχανικό πάρκο, και έχει εύκολη πρόσβαση, από εκεί τα αυτοκίνητα μπορεί να φέρουν, να αναγεννήσω σε εθνική οδό. Είπα και πάλι, κάναμε μια πρόταση με αίσθημα ευθύνης στην πόλη. Δεν σημαίνει ότι κατέχουμε την αλήθεια και ούτε αρνούμαστε οποιαδήποτε συζήτηση γίνει και από τις άλλες παρατάξεις. Εντάξει, κάναμε την πρόταση, σας παρακαλώ. Ναι, τόσες φορές. Πλατιάζει, κυρία Καγιώτη. Τι πλατιάζει. Σας παρακαλώ, κύριε Ριζελιά, δεν θα μου πείτε. Ήδη μιλάει 5 λεπτά. Και πόσο πρέπει να μιλήσετε, συγγνώμη, δεν κατάλαβα, σε ποιον απευθύνεστε στον Πρόεδρο, ότι μιλάει μια ώρα, σε ποιον απευθύνεστε. Ξέρω ότι ενοχλεί κύριε Παπατώστα εν ώψη προεκλογικής περιόδου, σας δεν καταλαβαίνω, τίποτα, κύριε σας Αναγιώτη. Καταλαβαίνω είπα πολύ από την αρχή να σεβαστούμε τον χρόνο, το ξέρετε. Το τώρα, δεν το σέβομαι. Δύο λεπτά είχα διακοπές από την κυρία Χατζηδάκη. Δύο λεπτά. Λοιπόν. Ολοκληρώστε, σας είπα, σας παρακαλώ. Με δύο λόγια. Τώρα. Αν δεν αντιμετωπίσει, ακούστε να δείτε, με δύο λόγια δεν λύνονται τα θέματα της πόλης. Με δύο λόγια λύνεται που θα πάμε να φάμε σουβλάκια. Όχι. Τα θέματα της πόλης δεν λύνονται με δύο. Δεν λύνονται σήμερα, κύριε, τα θέματα τα μεγάλα. Ενοχλείονται προεκλογική περίοδος και κάποιοι έχουν προτάσεις. Θέλω λοιπόν να αναφέρω και κάτι τελευταίο. Νομίζετε, είναι μόνο εσείς. Όχι κύριε Πρόεδρε, περιμένω να ακούσω. Δεν λέω ότι έχω μόνο εγώ. Λοιπόν, συνεχίζω. Τελειώντας, θέλω να πω ότι ο κύριος Αντιδήμαρχος, ο κύριος Κουτζάκης, ανέφερε ότι άρον-άρον και επιβόντως πρέπει να ληφθεί αυτό το θέμα. Άρον-άρον και επιβόντως δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν είναι αποτυπωμένη, δεν το λέω εγώ. Κύριε Κουτζάκη, μην διακόπτετε. Αφήστε να πει την άποψή της. Ας μας κοινο... Και όλη αυτή η ταλαιπωρία γίνεται γιατί τόσο καιρό δεν υπάρχει μια μελέτη από τη μεριά της διοίκησης, μια συγκροτημένη μελέτη για το πώς θα κινηθούμε σε αυτό το θέμα. Εμείς δεν λέμε ούτε για άρον-άρον, πρέπει όμως να λυθεί. Αλλά πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες, ένας μπούσουλας και στις υπηρεσίες πώς θα κινηθούν. Να βγάλουν προδιαγραφές, να πούνε χώρους. Τώρα μην μας λέτε ότι δεν ξέρετε τους χώρους. Αν υπήρχε διόκτο κτίριο, δεν θα ζήταγε ο κύριος Κόντος. Δεν θα έκανε πρόταση πριν 5 χρόνια για ένα συγκεκριμένο χώρο πάνω στο Σοφούλι. Ξέρω ότι δεν υπάρχει διόκτος χώρος του Δήμου. Τι θέλετε να μας πείτε. Όλο τον καιρό αυτό ψάχνετε 8 μήνες. Λοιπόν, το ξέρετε, δεν έχει. Ευχαριστώ κύριε Παπα-Νικολάου. Περιμένω να ακούσω και τις άλλες προτάσεις.